Καλησπέρα, τσικτικνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο που έφτασε από το Gearbest. Πρόσφατα επικοινώνησα μαζί τους και μου πρότειναν διάφορα κινητά να διαλέξω για να σας δείξω. Επειδή το έψαξα λίγο το θέμα και τα τσέκαρα, θεώρησα ότι το πιο οικονομικό συμφέρον και με καλά χαρακτηριστικά, τουλάχιστον μια πρώτη οπτική, είναι αυτό που έχω μπροστά μου. Είναι το Yukitel U20 Plus 4G Phablet. 5,5 ίντσες η οθόνη του, με 1920x1080 pixel η ανάλυση του. Ο επεξεργαστής του είναι ο MTK6737TAF στα 1,5 GHz τετραπύρινος. Φοράει Android 6, έχει 2 GB RAM και 16 GB ROM. Ξέρω ότι το αρνητικό είναι ότι είναι μόνο 16 GB η εσωτερική του μνήμη, αλλά μπορείτε να βάλετε κάποια κάρτα TFSD μέσα και να είστε κομπλέ. Είναι dual SIM, οπότε νομίζω ότι είναι το μοντέλο το οποίο θα πάρει είτε μία SD είτε μία SIM ή δύο SIM. Θα το δούμε όμως. Πάμε να τα ανοίξουμε. Σήμερα διαφορετικό setup. Βλέπετε, σας έχω μονοκάμερο. Ήθελα λίγο να δοκιμάσω, να δω σχετικά με το φωτισμό κάποια πράγματα και γι' αυτό γίνεται έτσι το unboxing αυτό. Και θέλω να εστιάσουμε λίγο και στο κινητό. Αυτό εδώ είναι, Yukitel U, το βλέπετε ανάποδα, να σας το στρίψω, Yukitel U20 Plus. Τρία χρώματα, σε χρυσό, σε ροζ και σε ασημί. Το κουτί του αυτή τη στιγμή μας λέει ότι έχει έρθει gold, grey, black και rose gold. Υπάρχει άλλο ένα χρώμα, το μαύρο, το οποίο δεν το δείχνει και είναι το μαύρο το οποίο λένε ότι έστειλαν σε μένα. Το τσέκαρα από εδώ, το τσέκαρα από εκεί. Τα χαρακτηριστικά του είναι αξιοπρεπή και αρκετά καλά για την τιμή του. Η τιμή του αυτή τη στιγμή που κάνω το unboxing έχει γύρω στα 90 ευρώ. Αλλά πάμε να το δούμε, να το δείτε κι εσείς, να το δω κι εγώ. Το πρώτο πράγμα που μας καλωσορίζει κλασικά σε όλα αυτά είναι το τηλέφωνο. Θα το δούμε όμως αμέσως. Να περάσουμε λίγο πρώτα στο τι άλλο έχει το κουτί μέσα. Λοιπόν, έχουμε ένα φορτιστή. Δίνει 5 volt output και 1000 mAh, δεν είναι fast charge, οπότε αν έχετε κάποιον fast charge χρησιμοποιείτε ή άλλος αυτόν. Έχουμε ένα καλώδιο USB σε micro USB φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων λευκού χρώματος. Έχουμε αυτό που μου αρέσει, να σας το δείξω, είναι αυτό εδώ. Είναι στο συνδετηράκι με το οποίο ανοίγουμε την SIM για να βγει από μέσα και κατ' επέκταση και την SD. Έχει κάτι άλλο το κουτί? Όχι, αυτά εδώ. Ας περάσει στην άκρη το κουτί να δούμε το κινητό αυτό καθε αυτό. Αλλά πριν από το κινητό μάλλον να δούμε και τι άλλο έχει μέσα. Έχει και ένα φάκελο. Θυμίζει λίγο, να σας πω την αλήθεια, κινητό Apple, ξέρετε, με τα φακελάκια, αλλά καμία σχέση. Τι έχουμε? Warranty Certificate, είναι στα αγγλικά, εντυπωσιακό μπορώ να πω. Και Quick Guide, και αυτό στα αγγλικά. Οπότε η συσκευή έρχεται με εγχειρίδιο το οποίο είναι και στα αγγλικά και από ό,τι βλέπω και σε άλλες γλώσσες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη. Όλοι έχουμε Android κινητό, οπότε πάνω κάτω ξέρουμε πώς να το συνδέσουμε, πώς να το ανοίξουμε και να το χειριστούμε. Και ας δούμε το κινητό. Wow! Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι έρχεται κατευθείαν με μία θήκη επάνω φορεμένο. Δεν το περίμενα. Είναι σιλικόνη θήκη. Αλλά προσδίδει, ναι, είναι προσεγμένο, μπράβο. Πραγματικά, πολύ καλό, πολύ καλή αίσθηση. Έχει επίσης και screen protector φορεμένο, οπότε εσείς δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, αν και θα βγει. Για να δούμε, να βάλουμε την SIM και να τα ανοίξουμε. Ωραία ποιότητα, απλή είναι, δεν είναι ακριβή, αλλά δεν χρειάζεται να αγοράσετε θήκη. Και δεν χρειάζεται να αγοράσετε σίγουρα και screen protector, το οποίο η οθόνη του είναι, είπαμε, 5,5 ίντσες. Είναι αρκετά όμορφο στο χέρι, είναι αρκετά, φαίνεται στιβαρό, δίνει την αίσθηση του μετάλλου, παίζει η πλάτη του να είναι μεταλλική από πίσω και δίνει πάρα πολύ όμορφη αίσθηση. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά όλα αυτά. Πρώτο πράγμα που βλέπουμε μπροστά και να τα πάρουμε κομμάτι κομμάτι είναι η οθόνη του, και να σας το φέρω και πιο κοντά. Αφαιρούμε το κάλυμα μπροστά από το screen protector. Είναι αυτή η όμορφη στιγμή που περισσότεροι απολαμβάνουν. Η οθόνη του, ξαναλέω, είναι 5,5 ίντσες. Φοράει μέσα GPU το Mali-T 720. Επίσης, ξαναλέω, είναι 5,5 ίντσες, ναι.
Έχει 3G, 4G, GPS, GSM, Wi-Fi, τα κλασικά. Η μπροστά κάμερα, την οποία και βλέπετε εσείς εδώ πέρα, είναι 5 MP. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Έχουμε τα ηχεία και από κάτω νομίζω το ένα από τα δύο, μία από τις δύο γρίλες θα είναι το ηχείο και το άλλο θα είναι το μικρόφωνο. Επίσης έχουμε micro USB από κάτω. Φαίνεται όμορφο. Αν και η αλήθεια είναι έτσι όπως το προσέχω δεν φαίνεται τόσο αξιόπιστο και ανθεκτικό, αλλά θα δείξει πορεία. Και περνώντας στο δεξί πλάι βλέπουμε ότι το μόνο που υπάρχει είναι η υποδοχή για τη SIM ή για την SD. Θέλει αρκετή πίεση για να βγει. Το tray βγαίνει σιρταρωτό. Από τη μία πλευρά μπαίνει η micro SD ή παίρνει μία micro SIM και μία nano SIM, οπότε καλά το είδα το μέγεθος. Από την πλευρά της SD παίζει να παίρνει την nano και από την άλλη παίζει τη micro, οπότε έχουμε δύο διαφορετικές κάρτες. Σε περίπτωση που έχετε μόνο nano μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μία ή να βρείτε κάποιον κονβέρτορα. Αρκετά οικονομική είναι, οπότε εντάξει. Ξαναγυρνάμε πάλι στο κινητό αφού ξαναβάλουμε το tray μέσα. Οπότε οι επιλογές που έχουμε ή θα βάλουμε μία SD και μία SIM ή θα βάλουμε δύο SIM. Δυστυχώς πατέντες για παραπάνω δεν νομίζω ότι γίνονται και είναι λίγο επικίνδυνο να μαγκώσει. Γυρνάμε στην αριστερή πλευρά του κινητού, βλέπουμε το power button και τα volume up και volume down. Βλέπετε, να γυρίσω πίσω, από την πάνω πλευρά υπάρχει μόνο το audio jack. Στην πίσω πλευρά βλέπετε σας δείχνει κιόλας τι ακριβώς είναι το καθένα, volume key, power key. Έχουμε αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, έχει flash. Να σας το δείξω, έχει flash. Η κάμερα είναι διπλή, η μία είναι 13 MP και η άλλη είναι 0,3 MP. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, προσπαθεί να προσομοιώσει το μοντέλο της Apple, το iPhone το 7, το οποίο χρησιμοποιεί δύο κάμερες και μερικά ακόμη μοντέλα, αν δεν κάνω λάθος, για να βγάζετε καλύτερες φωτογραφίες με καλύτερο εστιακό βάθος. Αν και δεν ξέρω, θα δούμε κατά τη χρήση αν είναι τόσο καλό όσο λέει ή όχι. 13 MP ξαναλέω είναι η μία και η άλλη είναι 0,3 συμπληρωματική. Ξαναβλέπουμε εδώ πέρα κάποια σχεδιαγράμματα για τις κάρτες. Micro SIM είναι η μία η όρθια και από την άλλη που μπαίνει η SD παίρνει και την nano. Μάικροφων και speaker όπως σας τα είπα δεν το είχα δει, το βλέπω τώρα. Οπότε είχα δίκιο ότι η μία υποδοχή από κάτω είναι το μικρόφωνο, η άλλη είναι το speaker. Να το αφαιρέσω, δεν ξέρω, δεν θα το αφαιρέσω, μου αρέσει για κάποιο λόγο. Και από κάτω έχουμε και τα email της συσκευής. Λοιπόν, ας τα ανοίξουμε να κάνουμε ένα πρώτο boot. Να δούμε αν είναι γρήγορο ή όχι. Μας καλωσορίζει η Yukitel, το logo της εταιρείας, yukitel.com. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι λευκό, χτυπάει η αντανάκλαση από το φωτισμό και ελπίζω σε λίγο να το ξεπεράσουμε αυτό. Αρκετά φωτεινή η οθόνη, δεν ξέρω αν είναι στο 100% του φωτισμού. Έχουμε κάποιες ρυθμίσεις, θα με επιτρέψετε να πάω λίγο fast forward για να τα φτιάξω. Καλό είναι ότι με το που άνοιξα το κινητό έγιναν κάποια updates για κάποια bug fixes, οπότε να ξέρετε ότι κατευθείαν θα ξεκινήσει να κάνει τα συγκεκριμένα update. Παίρνει αρκετή ώρα, οπότε με το που γίνουν να δούμε κατά πόσο ανταποκρίνεται το κινητό στις προσδοκίες μας ή όχι. Η συσκευή έκανε σχετικά γρήγορα τα updates. Ένα πράγμα που πρόσεξα είναι ότι η πίσω πλευρά, επειδή είναι γλώσσα, μαζεύει πάρα πολλά δακτυλικά αποτυπώματα, οπότε έβγαλε το χαρτάκι όπως βλέπετε. Οπότε εν ολίγης θα μείνει στη θήκη για αρκετό καιρό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα με βόλευε εκτός θήκης. Πάμε να δούμε όμως μερικά πραγματάκια σχετικά με το κινητό. Το κινητό εδώ στη Λίμνο έχουμε 3G, αν και είναι 4G, έχει τα βασικά πραγματάκια που βλέπουμε σε όλα τα κινητά
τις ειδοποιήσεις επάνω. Φοράει Android 6, δεν ξέρω αν σας το είπα στην αρχή. Επίσης, ξαναλέω, η χωρητικότητά του είναι 16 GB, οπότε θα χρειαστείτε μία SD σίγουρα, η οποία μπορεί να είναι μέχρι 128 GB. 2 GB RAM, τετραπύρινος επεξεργαστής είναι ο MTK6737 TAF στα 1,5 GHz, 5,5 inches η οθόνη, 1920x1080, η μπαταρία του 3300 mAh, μέτρια προς ικανοποιητική θα την έλεγα, δεν είναι κάτι το τρελό, αλλά είναι αρκετά καλούτσι και μια μέρα πιστεύω θα βγάλει σε χρήση. Να δούμε τη φωτεινότητα, αρκετά σκοτεινή, θα το περίμενα λίγο πιο φωτεινό θα έλεγα, αλλά ίσως να φταίει και το μαύρο φόντο. Έχει Bluetooth 4, ξαναλέω πίσω δύο κάμερες, μία κάμερα μπροστά. Τώρα, ας πάρουμε σιγά σιγά κάποια πραγματάκια. Είδα κάτι κατά λάθος σχετικά με τις ταπετσαρίες που έχει. Εντάξει, αυτά ώρα ρυθμίζονται. Έχει αυτό το interface, το μενού. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι της UKitel ή όχι. Έχει διάφορα themes μέσα, τα οποία εσύ μπορείς να αλλάξεις ανάλογα με το τι σε βολεύει. Αλλάζει τα εικονίδια, αλλάζει το πώς φαίνονται τα πράγματα. Σε όλα τα κινητά μπορείτε να το κάνετε αυτό, είτε να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε τα προεγκατεστημένα. Εγώ θα βάλω αυτό εδώ. I like. Λοιπόν, φαίνεται αρκετά γρήγορο, αλλά αν πείτε είναι η πρώτη φορά, το πρώτο boot και δεν έχει και πολλές εφαρμογές μέσα. Να βοηθήσω λίγο στην εστίαση. Λοιπόν, επίσης, έχει ημερολόγια, τα email όλα κλασικά. Εντάξει, βάζετε, βγάζετε προγράμματα, έχει την Google Play Store κανονικά. SLR κάμερα, θα τα δούμε αυτά, αλλά ας δούμε λίγο στο YouTube να τσεκάρουμε τα ηχεία και να δούμε και την ποιότητα του βίντεο. Όπως βλέπουμε χρειάζεται κάποιο χρόνο. Θα δούμε πόσο γρήγορα είναι στο search. Θα μπω λίγο στο κανάλι να βρω κάποια βίντεο. Ας δούμε λίγο τα playlist. Γενικά, επειδή θέλω να τσεκάρω τα χρώματα και θέλω να δω πόσο όμορφα είναι τα χρώματα και η πιστότητα και ο ήχος, θα βάλω κάποια από τα gameplay που έχω κάνει στο κανάλι παλαιότερα με αρκετά χρώματα. Και πιστεύω ένα από τα καλύτερα παιχνίδια για να το τσεκάρω αυτό είναι το... Να το δω... Το 2. Γενικά το λατρεύω αυτό το παιχνίδι και τα χρώματά του είναι υπερεντυπωσιακά. Αρκετά. Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, Check Tech Now, και σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο πρόσφατα απέκτησα στο Steam. Ήταν δώρο από ένα giveaway που είχε γίνει μέσω του steamgift.com. Να σας βάλω το μικρόφωνο να το ακούσετε καλύτερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε χρησιμοποιούμε όλες τις ενέργειες στο νερό για να μπορούμε να περάσουμε πίστες. Save points. Και όταν πεθάνουμε, χρήσιμο το ότι πέθανα, άσχετα ότι είμαι άσχετος, ξαναγυρνάμε πάλι στο αρχικό μας. Επίσης, μπορούμε να... Βασικά, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, είτε με την ασπίδα να προφυλαχθούμε. Σε γενικές γραμμές ο ήχος είναι εντυπωσιακότατος. Δηλαδή ακούγεται αρκετά ωραία. Η εικόνα έχει πάρα πολύ... Δεν ξέρω, βέβαια η κάμερα που έχω δεν είναι και super duper wow. Είναι αρκετά απλή, το έχετε καταλάβει και από τα unboxing και από την ποιότητα. Αλλά η κάμερα από ό,τι βλέπω είναι εντυπωσιακή. Είχα εντυπωσιαστεί... Να κλείσω λίγο τον ήχο. Είχα εντυπωσιαστεί από... Το UKitel, το U7, από το πόσο ωραία κάμερα είχε. Επίσης, αυτό που μου άρεσε ήταν η πιστότητα των χρωμάτων. Βλέπετε εδώ παίζει στα 1080. Επίσης, μπορεί να πάει μέχρι 1080, εντάξει, δεν υπάρχει για παραπάνω. Οπότε βλέπουμε ένα βίντεο στα 1080. Εσείς το βλέπετε λίγο ενδιαφέρον. Με τη μισή ένταση ήταν αρκετά δυνατή η ειδοποίηση. Εσείς το βλέπετε με τη μισή ποιότητα χρωμάτων, μπορώ να πω. Δηλαδή, για
90 ευρώ κινητό 1080p 5,5 inches, μπορώ να πω ότι είμαι υπερεντυπωσιασμένος. Και για να είμαι δίκαιος, θα σας το βάλω και όπως βλέπετε δίπλα-δίπλα με το Nexus, το 6 το δικό μου, για να δούμε την ποιότητά τους. Μπορώ να πω ότι και τα δύο είναι φοβερά. Να τσεκάρω ότι η φωτεινότητα είναι, ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι τα χρώματά του είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι εντυπωσιακό θα έλεγα. Το Nexus λόγω και του ότι έχει μεγαλύτερη οθόνη, 1080 το παίζουν και τα δύο ούτως ή άλλως, είναι λίγο πιο φωτεινή θα έλεγα, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει που είναι τόσο σκοτεινή η οθόνη του, δηλαδή είναι ένα κλικ πιο σκοτεινή και είναι ένα κλικ πιο έντονα τα χρώματα. Δίπλα-δίπλα νομίζω μπορείτε να βγάλετε μία άκρη πάνω-κάτω πώς λειτουργούν και τα δύο. Στο ίδιο παιχνίδι, με την ίδια φωτεινότητα, με την ίδια κάμερα. Οπότε εν ολίγης πιστεύω ότι είναι αρκετά όμορφη. Ο ήχος, ξαναλέω, είναι αρκετά εντυπωσιακός. Επίσης θα ήθελα να δούμε, αν γίνεται, αρκετά γρήγορη απόκριση. Θα με επιτρέψετε αυτό να το έχω να παίζει λίγο για να δούμε και την κάμερα. Η κάμερα του έχει ρυθμιστεί με HDR για να βγάλουμε φωτογραφία. Κάνει εστίαση, τώρα να σας το δείξω. Αν πατήσεις επάνω, εστιάζει καλύτερα. Οπ. Χωρίς HDR, με HDR, flash, αυτόματο ή όχι, ωραία. Θα βγάλω μια φωτογραφία. Να δούμε κιόλας πώς είναι. Δεν ζούμαρε καλά, ήταν λίγο στα γρήγορα, δεν μ' άρεσε. Πάμε ξανά. Θα το βγάλω έτσι. Να σας ξαναδείξω και αυτή είναι συντομία. Στο τέλος θα σας δείξω κάποια. Έχει αρκετά καλή λεπτομέρεια. Δηλαδή, wow. Στις γενικές γραμμές ελπίζω να μπορείτε να διακρίνετε μέχρι και η σκόνη από το κινητό. Θα σας τραβήξω γιατί τώρα πάνω on the go δεν μπορώ να κάνω και το καλύτερο φωτογραφικό review ή review βίντεο. Θα προσπαθήσω να σας τραβήξω κάποια δείγματα από έξω και από μέσα. Αυτό που με καίει σε τέτοιες συσκευές είναι η εξωτερική χώρη, όχι τόσο όσο η εσωτερική, γιατί τα unboxing τα κάνω σε εσωτερικό χώρο και θα ήθελα να δω κατά πόσο μια συσκευή μπορεί να υποστηρίξει καλές ποιότητες εγγραφής, κυρίως βίντεο και εικόνας, σε κλειστό χώρο με μειωμένο φωτισμό. Θα σας κάνω μερικά δείγματα, να σας τα περάσω να τα δείτε. Σε γενικές γραμμές, εν ολίγης, η τιμή της, ξαναλέω, είναι αρκετά οικονομική. Τα χαρακτηριστικά της είναι τίμια, 90 ευρώ. Μπορώ να πω ότι σε σχέση με το μοντέλο, το Yokital του U7, είναι έτοιμο τόσο καλύτερο αυτό. Πολύ πιο εντυπωσιακό, γρήγορο, από πρώτη επαφή, αλλά το θέμα είναι ότι αν φορτωθεί δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι γρήγορο. Ο χώρος είναι αρκετά μικρός, είναι το μεγάλο μειονέκτημα της συσκευής, αλλά σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι αξίζει η επένδυση στο συγκεκριμένο. Βέβαια θέλω να κάνω και το review, να σας δείξω φωτογραφίες, να σας δείξω δείγματα και εσείς στο τέλος τώρα καθώς τελειώνει το βίντεο θα δείτε κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο από εξωτερικούς χώρους στην καλύτερη δυνατή ανάλυση που έχει να προσφέρει συγκεκριμένη κάμερα. Από μένα θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου και βλέπετε ότι σας παρουσιάζω και ότι έρχεται στα χέρια μου και τα ανακαλύπτουμε μαζί. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Το συγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, έχει έρθει από GearBest. Το διάλεξα εγώ από μια λίστα διαφόρων κινητών γιατί θεώρησα ότι για το κόστος του είναι αρκετά τίμιο και ήθελα να το δω, οπότε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, χαμηλό κόστος και να κάνω και το review και το unboxing. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing, επαναλαμβάνω. Γεια σας παιδιά!
και κάπως έτσι είναι όταν ο ήλιος είναι πίσω από την κάμερα και μπροστά από εμένα με την μπροστινή την κάμερα. Ελπίζω το ηχείο να ακούγεται καλά, να γράφει το μικρόφωνο μάλλον καλά. Δεν ξέρω, ποια είναι η γνώμη σας. Σε εξωτερικό χώρο, από ό,τι είδα, συμπεριφέρεται άψογα. Σε εσωτερικό, εντάξει, δεδομένου του ότι δεν είναι και μια ιδιαίτερα ακριβή κάμερα για κινητό, είναι αξιοπρεπής, βέβαια έχει αρκετό θόρυβο, τουλάχιστον από αυτά που είδα εγώ. Ελπίζω να σας άρεσε το unboxing review. Εάν θέλετε, κάντε like, subscribe. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.